Όχι άλλες γέφυρες. Πόσες γέφυρες να έχεις όλο το DLC? Έχεις 40. Ε, 40 γέφυρες. Ωραία σκηνικά και εδώ όμως. Σποκέιν, και στο Σποκέιν πήγαμε. Παντού τα γυρίσαμε όλα στον Άσικτον, δεν αφήσαμε τίποτα. Αδερφέ, θα μας πάρει νύχτα με σένα μπροστά. Εντάξει, εμείς έχουμε χρόνο. 12.30 ώρα το μεσημέρι είναι. Stay right and then exit right. Exit right. Right. Εδώ γιατί μας χάρη τώρα τέτοια στροφούλα. Μπράβο. Και στο Γουενάτσι έχουμε πάει. Απλά είναι αυτή παράκαμψη για να βγούμε πάνω. Turn left. Loves. Πιο γνωστά track stop στην Αμερική. Αυτοί που έχουν αυτές τις εταιρείες δεν θα έπρεπε μόνοι τους να δίνουν το δικαίωμα π.χ. στην SES ή στην οποιαδήποτε SES και να τους λένε κάνε ρε αδερφέ ένα 3D μοντέλο δικό μας, με την άδειά μας, copyright κανονικά, και βάλω τους στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να τους καταλάβω. Τώρα θα μου πεις τέτοιες εταιρείες χρειάζονται διαφήμιση από την SES. Φυσικά και όχι, αλλά... Εκεί γύρω από το Γουενάτσι είναι όλο ανηφόρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεκατέσσερι τόνοι με ενάτη πάνω από 1500 ζόρικα ανεβάζει. Σκυλί το Kenworth όμως.
Τώρα ένα παλικάρι προχθές με ρώτησε εκεί στη σελίδα στο Facebook άμα είναι mod και ποιο mod. Και επειδή είχα κολλήσει, δεν θυμάμαι αν το κατέβαζα από το Steam. Στα links που έχει ο Overfloater, στο θέμα το εκεί στο forum της SES, μπορείς να το κατεβάσεις και από το Steam Workshop, αν ασχολείσαι με αυτό και το κατέχεις. Αλλά έχει και link όπως κατεβάζουμε κλασικά όλα τα άλλα mod από share mods και τέτοιες ιστορίες. 35 MB είναι, δεν είναι κάτι στο... Φαντάσου τι δουλειά θα έριξε ο αδερφός, ε. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες στο φορτηγό, όλα τα skin, τα πάντα όλα αυτά και να είναι 35 MB. Μπράβο. Get ready to turn right. Turn right. Και ένα άλλο αλάνι λέει. Γνωστός μοντέρ, έχει δικιά του σελίδα στο Facebook. Τσιμπάει κόσμο εκεί. Υπάρχει κόσμος λέει που πάει και αγοράζει φορτηγά. Και ξέχασα να τους ρωτήσω πόσο να κάνει, ρε, πόσο να κάνει να αγοράσει ένα mod. Αυτός κάτι έγινε, στράβωσε δουλειά και έβγαλε τα mod του. Πετρόπουλο στα φορτηγά την εταιρεία, κάτι πολύ καλά μοντελάκια. Τα πούλαγε ο Μάγκας και χάλασε δουλειά και τους τα βγάλανε στη φόρα. Και τι να κάνει γι' αυτός, τα έδωσε ελεύθερα στον κόσμο. 700 MB ένα φορτηγό. Και το λέει ο άλλος, καλά ρε φίλε λέει, με τι σύστημα λέει το τρέχεις στο παιχνίδι λέει και μπορείς και το πας αυτό, με πόσα FPS το παίζεις. Right. Δεν το παίζω λέει, απλά το βάζω λέει και για να βγάζω καμιά φωτογραφία. Exit right. Εντάξει, είχε πολύ λεπτομέρεια, αλλά τι να το κάνεις τώρα αυτά. Και το κουφό, το γέλιο της ιστορίας ποιος είναι, ότι... ποιος είναι λέω, ποιο είναι, ότι πάει ο άλλος και το πληρώνει αυτό τώρα. Τι να πω τώρα και να του δίνουν ένα κουσάρικο γι' αυτό. Μπα, παραπάνω, ε. Μα κοίτα να δεις τώρα, το Washington DLC π.χ. Βγαίνει στα 12 ευρώ. Το Baltic πόσο έχει βγει, 17, 18, 20 εκεί μέσα. Go straight. Με πόσα χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων. Με. Και εσύ θα πας να δώσεις, ξέρω εγώ, άντε ένα κουσάρικο να πούμε. Για ένα πολύ λεπτομερές το mod φορτηγού, το οποίο δεν μπορείς να το παίξεις στο παιχνίδι και το βάζεις μόνο για να βγάζεις φωτογραφίες. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Πολύ παράξενα. Εκτός και αν έχεις κόλλημα, εντάξει, δεν είπαμε. Είναι πολλοί που έχουν κόλλημα και εγώ μερικές φορές όταν τα βλέπω αυτά τα φορτηγά στις φωτογραφίες, 40 και ο ένας και ο άλλος, είναι εντυπωσιακό το θέμα, αλλά στο παιχνίδι τώρα, το παιχνίδι είναι άλλη φάση. Κάποιος το πήρε λέει, το κατέβασε από τα 700 στα 70 είπε, στα 300. Εντάξει, εμένα δεν με πειράζει η λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια, αν ο άλλος είναι ωραίος μοντέρ, θα την κάνει. Stay left and then turn left. Με πειράζει που σου πουλάει π.χ. η εταιρεία ένα DLC με χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων στα 20 ευρώ και εσύ δίνεις 20 ευρώ για να πάρεις ένα φορτηγό. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Τα άλλα όλα τα καταλαβαίνω. Αλλά είπαμε, γούστα είναι αυτά. Αν δώσεις δηλαδή 20 και 20 λέω εγώ τώρα, μια τιμή, 40 ευρώ να πάρεις δύο φορτηγά mod, με 40 ευρώ πας και παίρνεις το track hat.
Βάζεις το κεφάλι σου και κοιτάς όπως τώρα όπου θες. Αν το συγκρίνεις τώρα αυτό με δύο φορτηγά για να βγάζεις φωτό, ποιο θα πάρεις? Φυσικά και θα πάρεις το track hat. Βγάλανε και ασύρματα τώρα, λέει, τα παλικάρια εκεί. Χωρίς καλώδιο. Και τώρα που λέμε για DLC, έχει καμιά εβδομάδα που μου στείλανε ένα email από το Instant Gaming. Το βγάλανε και αυτή τη φορά το DLC. Μπορείς να το βρεις και στα κλειδάδικα δηλαδή, γιατί στην αρχή δεν ξέρω τι έγινε με αυτό το DLC. Είχε τουλάχιστον ένα μήνα πρέπει να είχε. Ούτε εδώ πρέπει να την έχουμε προπατήσει αυτή τη διαδρομή. Μπράβο, δεν την έχουμε περπατήσει αυτό το δρόμο εδώ. Τι λέει τώρα αυτός, Arrow Customer λέει, περιμένει. Άστο να περιμένει. Και ναι, το DLC παίζει γύρω στο 1 στο δεκάρικο. Δηλαδή αν βγήκε τον Ιούνιο, δεν θυμάμαι τώρα πότε βγήκε. 1-1,5 μήνα δηλαδή, αν το πάρεις αργότερα. Πάλι το κουλούμπια περνάμε εδώ πέρα. Τι γίνεται με το κουλούμπια? Πες ότι σου είχε κάτι, ρε αδερφέ, ότι έχεις δουλειά π.χ. όπως και εγώ, γι' αυτό το λόγο δεν το έπαιξα την Oasis και το μόλις βγήκε. Άλλος είναι στις διακοπές, άλλος μέσα στη δουλειά του, άλλος έχει σχολείο. 1-1,5 μήνα μετά να το παίξεις. Έχει μια έκπτωση, εντάξει, αυτό δεν ήταν και ακριβό. Στα 13 βγήκε στο Steam. Α, γλιτώσει 4 ευρώ πια. 4 ευρώ. Τώρα το πάρουμε από την άλλη. Αν τα γλιτώσεις, μπορείς να πάρεις το Good Gear το DLC. Γιατί όχι. Μια ωραία λεπτομέρεια, ωραία πινελιά στο παιχνίδι. Τα λάστιχα της Good Gear. Τι γέφυρες φτιάχνουν εδώ, αδερφέ? Δεν ξαναβγάζω όλη φωτό σε γέφυρα. Μπορεί να έχω βγάλει ίσα με 30-40 φωτογραφίες όλες τις γέφυρες της Ουάσιγκτον. Φτάνει τόσο. Και έτσι που λέτε, όσοι δεν το έχετε αγοράσει, ρίξτε ένα μάτι στα κλειδάδικα. Τι έχουμε εδώ? Μαθαίνει να προσγειώνεται ο μάγκας. Τώρα μια ματιά που έριξα και εγώ στο λογαριασμό μου στο Instant Gaming, έχει καμιά εβδομάδα τώρα, έχει μαζευτεί πάλι ένα ποσό σοβαρό. Λέω να βγει κανένα DLC για να κανένα διαγωνισμό και κανένα giveaway, γιατί πέρασε ο καιρός πάλι από τον τελευταίο διαγωνισμό. Ποιος ήταν? Για το Italia DLC είχαμε δώσει με τα παιδιά από την ομάδα Greek ETS2 στο Facebook. Τώρα θα δούμε αν μαζευτεί το ποσό τέλος του μηνός. Εκεί μέσα, τέλη Αυγούστου περίπου. Να δώσουμε και την Ουάσιγκτον σε έναν υπερτυχερό. Θα δούμε πώς θα την κάνουμε τη δουλειά. Stay right. Όμακ. Τέλος πάντων, φτάσαμε στην Όμακ.
πολύ τρένο εδώ πέρα. Τι έχει, σταθμό? FedEx και UPS παντού. Μπράβο. Get ready to turn left. Είχε κάτι καλά φαράγγια η διαδρομή σήμερα. Turn left. Παραδίδουμε τα λαχανικά. Πού είμαστε τώρα εδώ? Αφού έχει σήμα εδώ πέρα, φορτηγά λέει δεν παίρνουν, από πίσω πήγαινε. It's all over now. Ωραίος. It's all over, λέει. Λοιπόν, πού να στρίψει αυτή η μαούνα τώρα εδώ. Είναι κλειστός ο χώρος. Ξύσουμε το εργαλείο τώρα τελευταίο δρομολόγιο. Είναι λίγο μακριά η καρότσα, όχι πολύ. Α, δεν πάει. Δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Να ιδέα για μότο. Κάμερα πίσω στην καρότσα. Να στη βγάζει εδώ στο GPS. Και τώρα είμαστε καλά. Ρε με κάτι ατζαμίδες που έχω μπλέξει. Κοίτα να δεις, μισό μέτρο, ένα μέτρο στην καρότσα πιο μακριά τι μπορεί να πάθεις. Μπρος πίσω, μπρος πίσω.
Μπα, μας πήρε εδώ. Επαγγελματικό παρκάρισμα, ε. Λοιπόν, στα 74,24% λέει μόνο έχω ανακαλύψει το προφίλ. Γιατί έτσι? Είναι πολύ τώρα, είναι κοντά στα 25%. Εδώ μέσα κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Είναι αυτές οι διαδρομές εδώ πέρα που δεν βολεύουν σε κανένα δρομολόγιο. Δηλαδή, αν πας βόρεια προς νότια, δεν θα περάσεις από εδώ. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο τώρα. Κοίτα να δεις, σε αυτήν εδώ π.χ. τι δρομολόγιο να βρεις τώρα. Πρέπει να βγεις από το Ευγέν εδώ να πας, ξέρω εγώ, Οντάριο, να κάνεις και μια παράκαψη να πάρεις εδώ. Μπράβο. Αυτές οι διαδρομές δηλαδή είναι γύρω στα 25% του χάρτη. Είχε πολύ ωραίες διαδρομές η Ουάσιγκτον. Πολλά χιλιόμετρα, πολλά καινούργια μοντελάκια. Για τα λεφτά που το δίνουν τώρα και στο Steam και στα κλειδάδικα, αν δεν το έχετε πάρει, να πάτε να το πάρετε. Ταξίζει τα λεφτά του δηλαδή. Εγώ αυτό κατάλαβα μετά από τόσα χιλιόμετρα, ότι για την τιμή που το βγάλουν είναι ό,τι πρέπει. Και αν δεν το παίζεις το παιχνίδι, αν δεν είσαι hardcore παίκτης δηλαδή, θα σε βγάλει ένα σεβαστό διάστημα να γυρνάς στους δρόμους της Ουάσιγκτον. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό έχει σχέση τώρα με τους promotes, το DLC, που θα πάνε πάνω Καναδά, θα συνδέεται, πρέπει να έχεις αυτό να μπεις, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Η Γιούτα που είναι, εδώ ή εδώ? Ξέχασα τώρα, μάλλον είναι εδώ. Μικρή πολιτεία φαίνεται. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο. Να έχετε το νου σας εδώ στο κανάλι, στην ομάδα στο Greek Euro Truck Simulator 2 και το Greek American Truck Simulator στο Facebook, στη σελίδα μου στο Facebook, αν συμπληρωθεί το ποσό στο Instant Gaming μέχρι τέλος του Αυγούστου, πάνω κάτω, θα δώσουμε ένα DLC της Ουάσιγκτον σε έναν παίχτη που το χρειάζεται. Θα κάνουμε ένα διαγωνισμό δηλαδή. Λοιπόν, τα λέμε.